Καταπατημένη σχεδόν σε όλο το μήκος της, με εκατοντάδες ξαπλώστρες και ομπρέλες, αλλά και μεγάλες κατασκευές που υπόσχονται υψηλού επίπεδου υπηρεσίες με φόντο το μοναδικό μπλε της θάλασσας, είναι η παραλία των Φαλασάρνων στην Κίσαμο. Η κατάληψη της ακτής φτάνει το 80%, όταν η νομοθεσία ορίζει 30% για προστατευόμενες περιοχές. Όλοι να έχουν αυτό το δικαίωμα να ζήσουν αυτή τη φύση και όχι αυτές τις ξαπλώστρες που νομίζουν ότι η φύση είναι η ξαπλώστρα και ο φραπέ στο χέρι που σου έρχεται. Δεν είναι δυνατόν μια ομπρέλα να κοστίζει παραπάνω από ένα δωμάτιο. Ας βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας όλοι οι συνάδελφοι εδώ. Η δημοφιλέστερη παραλία της Κρήτης, που συγκαταλέγεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στις 25 καλύτερες του κόσμου, φιγουράρει φέτος στη λίστα με τις ελληνικές παραλίες όπου βασιλεύει η ανομία. Σε κάθοδο των ελεγκτών της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, τόσο στα τέλη Ιουλίου όσο και την περασμένη Παρασκευή, διαπιστώθηκε ότι ουδής εκ των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον Αιγιαλό διαθέτει σχετική άδεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την αυτοψία των ελεγκτών, όπου έγινε καταμέτρηση όλης της έκτασης κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου του Αιγιαλού, διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή δεν έχει γίνει ούτε ένα μισθωτήριο παραχώρησης. Άρα την ασφικτική τουριστική εκμετάλλευση, τα μοναδικά μισθωτήρια αφορούν σε θαλάσσια σπορ. Στη Μεγάλη Παραλία υπάρχει ένα καθεστώς ασυδοσίας. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί εγώ δεν πατάω τα πόδια μου εκεί. Περιμένω να φύγουν οι ομπρέλες για να ξαναπάω στην παραλία. Υπάρχουν οι ομπρέλες οι μόνιμες, κατασκευές, είναι υπερκάλυψη αυτού που έχουν νοικιάσει από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι αποδείχθηκε από τους ελέγχους. Στην τεράστια έκταση προστατευόμενη παραλία που είναι εμφανώς ισοπεδωμένη και οι αμμουθήνες είναι εξαφανισμένες για να καλυφθούν οι τουριστικές ανάγκες, τετράτροχα των beach bar εξυπηρετούν τους λουόμενους με την εικόνα να προκαλεί αλγινή εντύπωση. Από ό,τι ξέρω ότι οι γουρούνες απαγορεύονται στην παραλία. Εντελώς, επειδή ακριβώς γεννάει η χελώνα. Επίσης, αυτή η εκμετάλλευση, άγρια εκμετάλλευση, τους γεννά διαρκώς την επιθυμία για περισσότερο χώρο. Ο τουρισμός και η ανάπτυξη αυτά θα τα φέρει. Αυτά τα δύο μαζί πάνε μαζί. Λυπάμαι γι' αυτό. Θα ήταν καλύτερα να είναι παρθένο όπως ήταν πριν. Να μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί. Λίγοι να κοιμηθούν και να φύγουν. Αλλά τώρα σημαίνει το αντίθετο. Αρέσει πολύ στον κόσμο και ο κόσμος το επισκέπτεται. Η πρωτοβουλία πολιτών σε Φαλάσσαρνα ζητά την προστασία της περιοχής και την δραστηριοποίηση επιχειρηματιών στη βάση της νομοθεσίας. Ο Δήμαρχος Κισάμου πάντως, Γιώργος Μιλωνάκης, υποστηρίζει ότι η αλλαγή του καθεστώτος μίσθωσης των παραλιών και η εμπλοκή πολλών υπηρεσιών έφερε την ανομία στην περιοχή των Φαλασσάρνων. Σύμφωνα με τον ίδιο, αιτήσεις από τους επιχειρηματίες υποβλήθηκαν και μάλιστα έγκαιρα. Ωστόσο, η γραφειοκρατία λειτουργήσε ανασταλτικά στην εφαρμογή του νόμου. Υπάρχει συγκεκριμένο χώρο που μπορεί να καταλάβει κάθε επιχείρηση, εφόσον να πάρει την άδειά της, να τηρηθεί αυτό το πράγμα. Κανείς δεν είπε να μην δραστηριοποιηθούν άνθρωποι στην παραλία. Να δραστηριοποιηθούν. Ας μην ξεχνάμε, βέβαια, πως τόσα χρόνια είχαμε επιβιώσει και χωρίς να γίνει οικονομική δραστηριότητα στις παραλίες. Σήμερα τα Φαλάσσαρνα εξελίσσονται σε Μύκονο, με τις τιμές για τα απλά ομπρελοκαθίσματα που μισθώνει ο Δήμος Κισάμου να ξεκινούν από 15 ευρώ και να φτάνουν για σύνθετες ξύλινες κατασκευές επιχειρηματιών μέχρι και τα 300 ευρώ. Πέρυσι άκουσα για 400 ευρώ, φέτος για 300. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν άνθρωποι με πολλά χρήματα που έρχονται εδώ πέρα, γιατί βλέπουμε και πολύ ακριβά αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στο μικρό μας τόπο. Είναι μια ωραία παραλία, ψηφίζεται ανάμεσα στις 25 καλύτερες του κόσμου για πολλά χρόνια από τους ταξιδευτές. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά αν έχουμε πελάτες που μπορούν να διαθέσουν αυτό το ποσό, και γιατί όχι. Τα μόνα αναλύωτα στην περιοχή που το δίλημα προστασία ή τουριστική ανάπτυξη με όποιο κόστος κυριαρχεί είναι τα κρυστάλλινα νερά της θάλασσας των Φαλασσάρνων και το καθυλωτικό ηλιοβασίλεμα που την καθιστούν μοναδική και απλώνουν τη φήμη της σε ολόκληρο τον κόσμο.